Φόναρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε φέρει στην Εθνική Αντιπροσωπεία προς έγκριση ένα νομοθέτημα που είναι ένα πραγματικό έκτρωμα. Και είναι ένα έκτρωμα για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι ένα συνονθήλευμα ασφαλιστικών και εργασιακών διατάξεων που θα έπρεπε και καλύτερα οργανωμένες να είναι και κυρίως να έρθουν να συζητηθούν χωριστά στη Βουλή. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς μεγάλους τομείς. Τα βάζετε όμως όλα σε ένα καλάθι. Και το κάνετε αυτό ευνηδιάζοντας τους πάντες, κυρίως γιατί έχετε ενοχικά σύνδρομα. Ξορκίζετε διατάξεις τις οποίες εσείς οι ίδιοι φέρνετε στη Βουλή, για τις οποίες εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη. Διατάξεις που προκαλούν ακριβώς λόγω της αγριότητας, και επισημαίνω αυτή τη λέξη, έτσι ακριβώς είναι, του χαρακτήρας τους, βίαιες αναταράξεις στον ίδιο, το δικό σας, τον πολιτικό χώρο. Ξέρετε, μικρή σημασία έχει, χωρίς να υποτιμώ την ψήφο κανενός συναδέλφου μου στην Εθνική Αντιπροσωπεία, τι θα ψηφίσουν τελικά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σημασία πολύ μεγαλύτερη έχει τι κάνουν όταν πηγαίνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Σημασία έχει ότι δεν τολμάνε να βγουν έξω στον κόσμο. Σημασία έχει ότι δεν έχουν δύο λόγια υποστήριξης να πούν για αυτές τις διατάξεις, όχι εδώ μέσα βέβαια, όπου ασκούν ένα ρόλο συγκεκριμένο, αλλά έξω στην κοινωνία. Δεύτερον, είναι έκτρωμα αυτό το νομοθέτημα, γιατί επιβάλλει στους Έλληνες πολίτες κανόνες βαρβαρότητος για ένα πολύ απλό λόγο. Ανατρέπει βία, απροειδοποίητα και χωρίς επαρκή χρόνο επαναπρογραμματισμού, αν θέλετε, μιας ολόκληρης ζωής. Θα μας πείτε ότι αλλαγές στα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα και στα συστήματα γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ασφαλώς και γίνονται. Αλλά ασφαλώς δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνονται μέσα σε μια νύχτα. Γίνονται με επαρκή χρόνο προσαρμογής της κοινωνίας στις νέες ρυθμίσεις. Όχι με εκπλήξεις, όχι με μηδενικό χρόνο. Και σας φέρνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από κάνα δύο χρόνια αποφασίστηκε η αύξηση, η αλλαγή του χρόνου συνταξιοδότησης στη Γερμανία από τα 65 στα 67 χρόνια. Δεν εφαρμόζεται αμέσως, εφαρμόζεται σταδιακά, σε βάθος χρόνου 5 και περισσότερων ετών. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Πιάνετε την κοινωνία στον ύπνο, με τρόπο ανεπίτρεπτο και θα μου επιτρέψετε να πω και πολιτικά ανήθικο. Και το λέω αυτό γιατί άλλα είχατε πει, όχι μόνο στις προεκλογικές σας εξαγγελίες, αλλά και πολλές εβδομάδες μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Τρίτον, είναι επίσης έκτρωμα γιατί είναι αποτέλεσμα όχι πολιτικής ευθύνης όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε, αλλά έκφραση πανικού και πολιτικής απειρίας. Και εξηγούμε. Επειδή οι υπολογισμοί που έκανε ο μόνιμος πια ταξιδευτής πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, που τελευταία ανακάλυψε φαίνεται και τις ομορφιές του νησιωτικού μας χώρου, επισημαίνω ότι κάθε Σαββατοκύριακο πια πηγαίνει για τουρισμό σε διαφορετικό νησί, βρίσκοντας το χρόνο εν μέσω κρίσης. Οι υπολογισμοί αυτοί δηλαδή ότι με την τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος θα κέρδιζε χρόνο, δεν του βγήκαν. Πανικοβλήθηκε και έδωσε γη και ουρανό στην Τρόικα. Έδωσε και εξακολουθεί να δίνει. Και δυστυχώς η πρόβλεψή μου είναι ότι θα δίνει και στο μέλλον. Περισσότερα από όσα του ζητούν, από όσα φέρονται να μας ζητούν. Τρέμει, μην τον πιέσουν κι άλλο. Και εδώ ακριβώς έγκυται η πολιτική απειρία. Γιατί δίνοντας τα πάντα προκαταβολικά δεν πετυχαίνει τίποτα. Και ας ψελίζει ο κύριος Παπακοσταντίνου διάφορα για δήθεν επίτευξη στόχων. Πρόκειται, ας το πω ευγενικά, για χονδροειδείς αναλήθειες. Το απέδειξε χτες
με στοιχεία συγκεκριμένα ο πρόεδρός μας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Το αισθάνεται η κοινωνία, το ξέρει ο επιχειρηματικός κόσμος, το ζει κάθε μέρα στο πετσί του ο μέσος Έλληνας. Η αγορά έχει στεγνώσει, μεταξύ των άλλων γιατί κανείς δεν πληρώνει κανένα και κυρίως δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Δεν επιστρέφει ΦΠΑ, δεν εξοφλεί τα χρέη του και δημιουργεί, προκαλεί την εικονική πραγματικότητα ότι δήθεν περιορίζονται οι δαπάνες. Ποιες δαπάνες περιορίζονται? Αυτές που αργά ή γρήγορα θα γίνουν? Για σύντομο χρονικό διάστημα, ξέρετε, μπορεί κανείς να κοροϊδέψει κάποιους. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει τους πάντες για πάντα. Και κυρίως δεν μπορεί να κοροϊδέψει αυτό που λέμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, τις αγορές. Η κυβέρνηση, όταν επρόκειτο να φέρει για ψήφιση εδώ, στη Βουλή, το απαράδεκτο μνημόνιο, δηλαδή στις αρχές Μαΐου, μας βομβάρδιζε κάθε μέρα με τα στοιχεία για το spread, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο που δανείζεται η Γερμανία, που έχει την καλύτερη οικονομική κατάσταση, με αυτό που θα έπρεπε να δανειστεί η χώρα μας. Δεν μας εξήγησε βέβαια κανείς από την κυβέρνηση γιατί τότε, στο τέλος Ιανουαρίου, όταν βγήκε για πρώτη φορά η κυβέρνηση να δανειστεί στις διεθνείς αγορές, δεν πήρε τα 25 δισεκατομμύρια που της προσφέρθηκαν με επιτόκιο γύρω στο 6% και περίμενε να ανέβουν τα επιτόκια. Τι έγινε τότε? Έγιναν οι ρυθμίσεις. Ορίστηκε να δανειστεί η Ελλάδα με 5% και από τότε δεν ακούμε τίποτα για το spread. Σαν να μην υπάρχει. Και όμως υπάρχει και εξελίσσεται με όρους κάθε άλλο παρά ευνοϊκούς για τη χώρα μας. Προχθές, την Τρίτη, βρισκόταν κοντά σε 900 μονάδες βάσης, 880 μονάδες βάσης. Χθες ήταν στις 800, δηλαδή 8 με 9%. Κάποιοι κάνουν ότι αυτό δεν τους αφορά. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κάποιοι κάνουν ότι με τις δόσεις των δανείων το θέμα λύθηκε. Βεβαίως, κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Γιατί μπορεί να λύθηκε προσωρινά, βέβαια, για τα δημόσια οικονομικά. Δεν λύθηκε όμως ούτε με τον τρόπο, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανάγκη να δανείζονται χρήματα οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα, ούτε βέβαια για το μικρό και μεγάλο και μεσαίο επιχειρηματία, ούτε για τον καταναλωτή προς τον οποίο πρέπει να κατευθύνεται αυτή η ρευστότητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τα spread εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη, δοκιμάζοντας μάλιστα και νέα ρεκόρ, μα για ένα απλό λόγο. Γιατί οι αγορές δεν πείθονται για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνεται, κύριοι της κυβέρνησης. Γιατί δεν μετράνε ούτε τι έγινε χτες, ούτε τι έγινε προχτές. Αλλά μετράνε τις προοπτικές της χώρας. Και εσείς, αντί να κάνετε λελογισμένα, μετρημένα βήματα, κάνετε βήματα υπερβολής, βήματα πανικού, βήματα αποδιοργάνωσης, αποσυντονισμού της κοινωνίας. Και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία θα σας τιμωρήσει, αυτό για μας είναι σίγουρο. Εύχομαι να μην βρεθείτε στην ανάγκη να ομολογήσετε είτε με επιπλέον μέτρα που διεθνείς παρατηρητές βλέπουν άρχονται, είτε και με άλλες σπασμωδικές ενέργειες στην αποτυχία σας. Πιστεύω ότι το παρόνομο σχέδιο κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Δεν θεραπεύει ουσιαστικές παθογένειες, δεν δίνει λύσεις, οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και μη βαυκαλίζεστε από τον σχετικά μικρό όγκο των σημερινών απεργιακών κινητοποιήσεων. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω να διαδηλώσει. Ο κόσμος έχει στραφεί μέσα στον εαυτό του και εκεί έτσι εκφράζει την απόγνωσή του και την απογοήτευσή του. Δεν θα λύσετε όμως κυρίως το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή καμιά λύση δεν παρέχεται, καταψηφίζω το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και